Κλειστά είναι τα σχολεία στη Γαλλία, με το 75% των δασκάλων του Δημοτικού και το 65% των καθηγητών γυμνασίου και λυκείου να συμμετέχουν στην απεργία, διαμαρτυρόμενοι για τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης της πανδημίας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Δάσκαλοι και καθηγητές διαμαρτύρονται για τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης της πανδημίας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Υποστηρίζουν ότι δεν προηγήθηκε η απαιτούμενη διαβούλευση με συμμετοχή των ίδιων των διδασκόντων που καταλήγουν κάθε φορά να ενημερώνονται την τελευταία στιγμή. Η απεργία δεν είναι κατά του ιού. Η απεργία είναι κατά της οργάνωσης αυτού του πρωτοκόλλου και κατά των συνθήκων εργασίας για όλους τους δασκάλους. Ως γονέας μαθητή την στηρίζω πλήρως. Πιστεύω ότι η απεργία είναι νόμιμη. Την καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τους καθηγητές και τη θέση τους. Όμως είναι αλήθεια ότι είναι λίγο παρατραβηγμένο με τα όσα συμβαίνουν, με την παρούσα κατάσταση, την υγειονομική κρίση. Τα συνδικάτα δασκάλων και καθηγητών θα συναντήθουν το απόγευμα της Παρασκευής προκειμένου να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Είναι πολύ πιθανό μέσα στις επόμενες εβδομάδες να ανακοινωθούν νέες απεργίες.